Παιδιά ζωντανά. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια και στα παιδιά για αυτή τους την ιδέα και την πρωτοβουλία. Βεβαίως. Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς κλίμα και θέμα. Πάμε. Θα υποδεχθούμε σε πολύ λίγο τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, γιατί σαν σήμερα το 2008 φεύγει από τη ζωή ο αγαπημένος Αμερικανός σκηνοθέτης, ηθοποιός, πολύ αγαπημένος Ζίλντα Σεν. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα και να επιστρέψουμε. Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, η κυρία Μελίνα Μερκούρη είναι απόψε μαζί μας. Ο Ντασέν τα καταφέρνει πάντοτε, πηγαίνει στα απέραντα του κόσμου. Ακόμα κατάφερε να με φέρει στην Ελλάδα. Δεν είναι καταπληκτικό. Αλλά δεν είναι μόνο ο Ντασέν, είσαι και εσύ. Δηλαδή οφείλω τα πάντα σε έναν Αμερικανό Έλληνα και σε ένα Γερμανό Έλληνα, αλλά μόνο με όνομα. Χαίρομαι γιατί είναι μαζί μας και γιορτάζουμε μαζί τα 21 ελληνικά χρόνια του Τζούλη στην Ελλάδα. Τα 21 χρόνια γεμάτα ήλια, γεμάτα φέδρα, τώρα γεμάτα μύδια. Δηλαδή ο Τζούλης γίνεται σήμερα 21... 21 ετών Ρωμιός. 21 χρόνων Ρωμιός. Είναι πάει φαντάρος. Είναι τρομερό. Πρέπει να πας στο στρατό. Μας είδε μόλις πριν από λίγο, δεν ήσουν στο πλατό για να ακούσεις Μελίνα, πώς γνωριστήκατε στις Κάνες. Πώς γνωριστήκαμε στις Κάνες. Λοιπόν, γνωριστήκαμε στις Κάνες γιατί υπήρχε ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον σκηνοθέτης, ένας νέος σκηνοθέτης και ένας νέος συγγραφέας που έβαλε στο μυαλό του ότι θα μπορούσα να κάνω κινηματογράφο, ενώ όλοι στην Ελλάδα λέγανε ότι είμαι το πιο αντιφοητογενικό πλάσμα που υπάρχει στον κόσμο. Ο Κακαγιάννης. Ναι. Δεν τον ήξερα. Θέλω να κάνω ιστορία τώρα, γι' αυτό το ρωτάω. θέλω την ιστορία με λεπτομέρειες. Στο κουαζέ του Κάνε. Ναι. Είμαι ο Κακογιάννης, καλησπέρα, καλημέρα, είμαι ο Ντασέν, καλημέρα. Έκανε μια ταινία, Στέλλα, μπορείτε, ναι, θέλω. Το μοίρα μου ήταν αυτή. Και πήγε στην προβολή και ήταν η Μελίνα εκεί πέρα. Ας είχαμε έρθει ο Φούντας και εγώ, ο Χέλμης είχε κλείσει το θέατρο, εδώ πέρα στην Ελλάδα γινότανε σαν ένα τεράστιο match football, διότι όλοι νομίζανε ότι μπορεί να πάρω με το βραβείο. Και είχαμε κάθε λόγο να το πιστεύουμε. Και φτάνομαι εκεί, είναι 10 η ώρα το πρωί, καθόμαστε πίσω ο Φούντας κι εγώ και είναι ο Ντασά και διάφοροι άλλοι δημοσιογράφοι μπροστά. Και όταν τελείωσε η προβολή, είδα έναν άνθρωπο ο οποίος δρασκέλιζε σαν αθλητής όλα τα καθίσματα και ήρθε κοντά μου και μου είπε «Μ' αρέσετε διότι ξέρετε να γελάτε ωραία και να περπατάτε ωραία». Και μας ζήτησε ένα ραντεβού για το Carlton. Διότι εκείνη την εποχή, γιατί εκείνη την εποχή ο Ντασά δούλευε πάνω στο Χριστό ξανασταυρώνεται. Σε είδε σαν Μαγδαλίνη αμέσως, δηλαδή. Σε είδε σαν... Επειδή γελούσε ωραία και περπατούσε ωραία. Φαίνεται η Μαγδαλίνη περπατάει και γελάει καλά. Δεν ξέρω, αλλά ο Τζούλη έτσι την έβλεπε και ήταν και πολύ προφητικό τελικά. Και μετά κάνατε το Χριστό στην Κρήτη. Αλλά προηγουμένως είχατε γνωρίσει τον Καζαντζάκη, βέβαια. Ο Τζούλη είχε μια πολύ μεγάλη φιλία με τον Καζαντζάκη. Τον είχε γνωρίσει ήδη τον Καζαντζάκη. Ναι, ναι, διότι του είχε δώσει τα δικαιώματα και είχε μια πραγματική λατρεία για τι θησαυρούς κρύβει αρχικά να πούμε το αρχείο της ΕΡΤ, καταπληκτική. Και πόσο ζηλεύουμε τον Φρέντι Γερμανό που είχε κάνει αυτές τις συνεντεύξεις. Αλέξανδρε. Και με πολύ ωραία ψηφιοποίηση πλέον στο από το Μουσείο Αρχείου της ΕΡΤ, ένα σπανιότατο υλικό που έχουμε τη χαρά, εγώ είχα τη χαρά να δω και περισσότερο υλικό για να διαλέξω κάποια αποσπάσματα από αυτές τις μοναδικές συναντήσεις. Νομίζω ότι και η Μελίνα και ο Ζίλντα Σεν τα είχαν πει πάρα πολύ σωστά και οι δύο είχαν αυτή την διάθεση και την εξωστρέφεια να τονίζουν την ελληνική τους καταγωγή. Ο Ζίλντα Σεν, όπως είδαμε, τηλεοπτικά γιόρταζε και γενέθλια ελληνικής ταυτότητας. Ο Ζίλντα Σεν, λοιπόν, που ήταν γεννημένος στις 18 Δεκεμβρίου του 2011, έφυγε από τη ζωή στις 31 Μαρτίου του 2008, ήταν δύο φορές παντρεμένος, να πούμε. Είχε τρία παιδιά. Ο Ζίλντα Σεν δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς, ένας πολύ πετυχημένος τραγουδιστής στη Γαλλία. Ο ίδιος κυνηγήθηκε, ήταν μέσα στη λίστα
του Μακάρθι με αποτέλεσμα να προσπαθεί να βρει διέξοδο στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, εκτός από τη διέξοδο, βρήκε βεβαίως και τον έρωτα. Έχοντας ήδη κάνει αρκετές ταινίες με σημαντικά ονόματα όπως τον Τζοάν Κρόφορντ ή τον Τσάρλς Λότον, καταλήγει στο Φεστιβάλ των Καρών, όπως μας περιέγραψαν πάρα πολύ ωραία και οι δύο στο βίντεο που παρακολουθήσαμε. Γνωρίζονται και αποφασίζουν και συνεχίζουν μια πολύ δυνατή καριέρα στην Ευρώπη. Νωρίτερα, να πούμε ότι είχε συνεργαστεί και με την Betty Davis, βέβαια, στο θέατρο. Γιατί την εποχή που δεν είχε επιλογές στο να δουλέψει στον κινηματογράφο, σκηνοθέτησε και την Betty Davis σε ένα musical, το οποίο δεν ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Το ελληνικό στοιχείο πάντοτε άρεσε στο Ζήτητα Σεν. Δεν είναι τυχαίο το ότι έχει κάνει ελεύθερες αποδόσεις και από τη Φέδρα και από τη Μίδια και από τη Λυσιστράτη. Γιατί το Ποτέ την Κυριακή, αν το καλοσκεφτούμε, τι είναι, μια αποδόση Λυσιστράτης. Ναι. Και, Αλέξανδρε, εγώ να σου πω, επειδή λέω σήμερα έχουμε Αλέξανδρο Μανώλη Λιζάρδο, που είναι ο γκουρού εδώ πέρα του κινηματογράφου, πρέπει και εγώ να διαβάσω λίγο. Οπότε μελέτησα και είδα ότι έψαχνα να βρω πότε είχαν γνωριστεί η Μελίνα Μερκούρη με το Ζήτητα Σεν στο Φεστιβάλ Κανών το 1955. Και θες να μας δώσεις λίγο και τη δική τους ιστορία. Για τη δική τους ιστορία θα πούμε ότι εκείνη τη χρονιά που πραγματικά όλοι πιστεύαμε, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, το ότι η Στέλλα πιθανότατα θα έφερνε το χρυσό φοίνικα στην Ελλάδα, ο νικητής στο αντίστοιχο σημαντικό βραβείο με την υπέροχη σκηνοθεσία του ήταν ο Ζήτητα Σεν. Μπορεί λοιπόν να μην κέρδισε η Μελίνα Μερκούρη το μεγάλο βραβείο, κέρδισε όμως το μεγάλο έρωτα της ζωής της που την ακολούθησε μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής της. Τα οράματά του ήταν κοινά, τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Για τη διάδοση του ελληνισμού. Θα πούμε πάντως και δύο ανεκδοτολογικά αστεία, αν θέλουμε. Βεβαίως, θα θέλουμε. Η Μελίνα Μερκούρη ήταν πάρα πολύ ζηλιάρα. Αγαπούσε παθολογικά τον Ζήτητα Σεν. Έτσι λοιπόν, όταν στον θηλυκό δαίμονα συνεργάστηκαν μαζί και συμπροταγωνιστούσε η Τζίνα Λόλο Μπρίτζιντα, το 69 του έκανε τον βίο αβίωτο. Είναι μία από τις ταινίες που ήθελε πραγματικά να ξεχάσει, γιατί πραγματικά ζήλευε την μεγάλη στάρ. Επίσης, το Top Capi τον εντός εισαγωγικών θα πούμε, ανάγκασε να προσθέσει μία σκηνή απλά για να φορέσει ένα συγκεκριμένο ρούχο που ήθελε, το οποίο δεν ήταν απαραίτητο για το σενάριο, αλλά όταν σε βρήκε ένα μαγικό τρόπο να το συνδέσει και να είναι και απαραίτητο. Μάστε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία και αυτά τα όσα δεν γνωρίζουμε. Είδες και μαθαίνουμε με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Ρωμανού Λιζάρδου. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στην επικαιρότητα, ναι, γιατί η επικαιρότητα, πανδημία, Θεσσαλονίκη.